Πάμε τώρα να σας δείξω πώς καθαρίζουμε τον μπακαλιάρο. Μεθαύριο είναι τον Βαΐο, γι' αυτό και θα τα αναπάσω σήμερα. Ένα γρήγορο και εύκολο καθάρισμα και όλη τη διαδικασία καθαρίσματος και ξαλατίσματος. Ας δούμε ό,τι χοντρό έχει. Και τώρα θα αφαιρέσουμε τα φτερά του αλλιώδου. Το κεντρικό το πτερυγείο το πιάνουμε από πίσω. Κάνε ζουμ, Γεωργέ. Προσοχή, μεγάλη το μαχαίρι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έχει κόκαλο εδώ μέσα, οπότε το αφαιρούμε μια και καλή. Το ίδιο και τα πλαϊνά, τα κάτω δηλαδή στην ουσία είναι αυτά. Τα πτερίγια. Από εδώ το κόψαμε, δεν υπάρχει. Και αυτό θα το φέρεσουμε όλο το κόκαλο τώρα από εδώ. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μαζί με το... Προσοχή, μαχαίρι πάντα προς την έξω πλευρά, όχι προς τα μας για να μην το πούμε. Ακόμα και την ουρά. Και τέλος, τώρα σε λωρίδα, μια από εδώ και μια από εδώ, να βγάλουμε το πλαϊνό. Και πάμε τώρα και αυτό. Εδώ θέλω λίγο δύναμη, θα βάλετε τους άντρες σας να κόψουν γιατί έχει τη ραχοκαλιά μέσα. Και τα βάζουμε στο κάδο πολύ πρωί σήμερα με τον υπόλοιπο. Αυτά τα κομμάτια που είναι πιο λεπτά τα ψήνουμε χωριστά γιατί αυτά γίνονται πιο γρήγορα, δηλαδή μια τηγανιά θα γίνουν αυτά. Είναι λεπτά για αυτό το λόγο. Στη λεκανίτσα μας, στην κατσαρόλα μας, όπου έχουμε αυτή η πλευρά, πάντα προς τα κάτω. Το δέρμα δηλαδή πάνω. Αφού γεμίσουμε νερό, έτσι, θα τοποθετήσουμε, κάθε 2-3 ώρες τα βγάζουμε. Καλό είναι να βγαίνουν όλα από κάτω και να βάζουμε τα κάτω επάνω. Βγαίνει πάντα προς τα κάτω το αλάτι. Κατακάθεται δηλαδή μέσα στην κατσαρόλα. Τα βιάζουμε όλα στο νεροχύτη μας, αφού τον έχουμε πλύν τον νεροχύτη. Βάζουμε στην άκρη εδώ τη λεκανίτσα. Και τα ξεπλένουμε ένα-ένα να φύγουν τα χοντρά, να το βοηθήσουμε, τα αφήσουμε όλα μέσα. Και αφού τα ξεπλύνουμε και φύγαν τα χοντρά και τα πολλά αλάτια, βάζουμε τώρα νερό, κρύο, μέχρι που να σκεπαστούν ο μπακαλιάρος, όλα τα κομμάτια καλά. Αν έχετε χώρο που είναι δροσερός, δεν χρειάζεται ψυγείο να μπει. Αν ο χώρος σας είναι ζεστός, δηλαδή το δωμάτιο που θα αφήσετε ή στην κουζίνα, τα βάζετε μέσα στο ψυγείο καλύτερα για να μην μυρίσει. Αυτά.